Εφόσον η αίρεση του Οικουμενισμού διαιρεί τους Ορθοδόξους από το 1924, θεωρείται αναγκαίο να προβάλλεται συνεχώς ο λόγος της Αγίας Πίστεώς μας και να δραστηριοποιείται με υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο η Ορθόδοξος ένστασης από τους αντιοικουμενιστάς του Πατρίου Ημερολογίου. Στα πλαίσια αυτής της σοβαράς εργασίας, η μοναστική αδελφότης των Αγίων Μαρτύρων Κυπριανού και Ιουστίνης Φυλής Αττικής, χωρίς να φυστεί κόπων και εξόδων, έχει προβεί στην παραγωγή 15 βιντεοτενιών με καθαρός αντιοικουμενιστικό περιεχόμενο. Η εκδοτική μας επίσης προσπάθεια με γενικό τίτλο «Συμβολή στην αντιοικουμενιστική θεολογία» ενισχύει το μέτωπο του αγώνος. Ήδη κυκλοφορούν 9 ενημερωτικά βιβλία, 6 από τα οποία έχουν μεταφραστεί και στα αγγλικά. Μάλιστα, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να σας αναγγείλουμε ότι μόλις σήμερα κυκλοφορεί το 9ο βιβλίο της σειράς αυτής. Είναι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Κυπριανού και έχει τίτλο «Η πατερική στάση έναντι του διαθρησκειακού συγκριτισμού, Ιερός Χρυσόστομος και Ιουδαίοι». Σας παρακαλούμε να το προμηθευτείτε, διότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και επίκαιρο. Περιέχει την ομιλία της Συνάξεως του 2002, καθώς και άλλα πολύ διαφωτιστικά κείμενα επί του φλέγοντος θέματος του συγκριτισμού. Η όλη αυτή δραστηριότητα αποβλέπει, με την χάρη του Κυρίου μας, στην συνειδητοποίηση του κινδύνου και στην αφύπνιση της συνοδικής συνειδήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς αντιμετώπιση της οικουμενιστικής αιρέσεως και της καινοτομίας του νέου ημερολογίου. Εφέτος, επί τη 80η επετείο της αλλαγής του ημερολογίου, η οποία επέφερε την εορτολογική διαίρεση των Ορθοδόξων, αποφασίστη να ερευνηθούν τα πραγματικά αίτια της μεταρρυθμίσεως του 1924. Αν και στο θέμα αυτό έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενες συνάξεις μας, κρίνεται σκόπιμο απόψε ο λόγος μας να εξειδικευθεί ώστε να φωτιστούν περισσότερο διάφορες άγνωστες πλευρές του. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη άγνοια επί του ημερολογιακού ζητήματος και πολλή προκατάληψης. Γι' αυτό επιμένουμε στην ενημέρωση πάντοτε με αγάπη, με προσευχή και με απόλυτη τεκμηρίωση. Η έρευνά μας λοιπόν έχει στραφεί κυρίως στις προϋποθέσεις της ημερολογιακής καινοτομίας. Άραγε, η μεταρρύθμιση του 1924 έγινε για λόγους μεγάλης ποιμαντικής ανάγκης, έγινε για λόγους επιστημονικής ακριβίας, την επέβαλε η πολιτεία, ήταν άσχετη από την θεολογία και την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Οι ακολουθούντες στο Πάτριο ημερολόγιο έχουν αναγάγει αυτό σε δόγμα πίστεως. Ποια ήταν η λύπη του χθες, του 1924, και ποια είναι η οδύνη του σήμερα? Στα ερωτήματα αυτά και σε άλλα σχετικά θα μας απαντήσει απόψε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυπριανός, Άγιο Κυπριανίτης, τον οποίο παρακαλώ να προσέλθει στο βήμα. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα και Πνευματικέ μας Πατέρα κύριε Κυπριανέ, Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Χριστιανουπόλεως κύριε Χρυσόστομε και Μεθόνης κύριε Αμβρόσιε, σεβαστοί πατέρες, σεβαστές μητέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, κυρίες και κύριοι. Οι προσευχές σας θα είναι απόψε στην αναξιότητά μου περισσότερο από πολύτιμες, διότι η αγωμένη επέτειος, δηλαδή η 80ετία της μεταρρυθμίσεως του εκκλησιαστικού ημερολογίου, στην οποία θα αναφερθούμε, είναι φορέας λύπης και οδύνης για κάθε Ορθόδοξο χριστιανό. Και η θλίψης ίσως να εμετριάζεται κατά την επέτειο αυτή, εάν υπήρχαν κάποια δείγματα ελπιδοφόρα ότι οι ποιμένες της καινοτομίας, οι αρχιερείς του νέου ημερολογίου, έχουν διάθεση να εργαστούν για την θεραπεία της εορτολογικής διαιρέσεως του 1924. Υπάρχουν όμως τέτοια δείγματα? Δυστυχώς,
Η Αθήνα, η οποία είχε πρωτοστατήσει καθοριστικά πριν από 80 χρόνια στην μεταρρύθμιση του εκκλησιαστικού ημερολογίου, έχει γίνει, ιδίως τα τελευταία 3 χρόνια, οικουμενιστικότερη του οικουμενιστικού φαναρίου. Η όντως δυσάρεστος αυτή διαπίστωσης δεν προέρχεται μόνον από εκείνους οι οποίοι είναι αντιοικουμενιστέ και ανήκουν στο πάτριο ημερολόγιο, αλλά ακόμη και από εκείνους οι οποίοι, αν και ανήκουν στο νέο ημερολόγιο, αντιτίθενται στην οικουμενική κίνηση, προϊόν της οποίας ήταν η ημερολογιακή καινοτομία αναμφισβητήτως. Επιφανής κληρικός, καθηγητής Πανεπιστημίου, έγραψε προσφάτως: «Άλλαξε πορεία η Εκκλησία της Ελλάδος. Έγινε οικουμενιστικότερη των οικουμενιστών. Γίναμε μάλιστα τώρα βασιλικότερη του βασιλέως, οικουμενιστικότερη των οικουμενιστών. Η Αθήνα προπορεύεται στις οικουμενιστικές πρωτοβουλίες και το φανάρι ακολουθεί. Η Αθήνα είναι τώρα οικουμενιστικότερη του οικουμενιστικού φαναρίου». Η αλήθεια όμως είναι περισσότερο δυνηρά, διότι η Αθήνα δεν άλλαξε πορεία τώρα, απλώς έγινε συνεπέστερη σήμερα και πιστότερη στην πορεία την οποία επέλεξε και εγγενίασε κατά το έτος 1924. Αυτή λοιπόν θα είναι οι δύο κύριοι πόλοι της απόψινής μας ομιλίας: η λύπη της αρχής και η οδύνη του σήμερα. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Σεπτόπιμενάρχη και Μητροπολίτη μας κύριο Κυπριανό, ο οποίος ως πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου των Ενισταμένων προωθεί σταθερά τον Ορθόδοξο Αντιοικουμενισμό. Οι όντως πολύτιμες ευχές του μας ενίσχυσαν και καθοδήγησαν κατά την προετοιμασία και της παρούσης συνάξεως. Η διακονία μας έχει τεθεί υπό την προστασία της κυρίας Σιμών Θεοτόκου, καθώς επίσης και των Αγίων Τριών Νέων Ιεραρχών, Φωτίου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Παλαμά και Μάρκου του Ευγενικού, πρεσβείες των οποίων ήθε να λάμψει το φως της Ορθοδοξίας μας και να ειρηνεύσει η δεινώς χυμαζωμένη Εκκλησία του Χριστού μας. Άραγε, ποιες είναι οι απαρχές του ημερολογιακού ζητήματος, ποιες ήσαν οι ιστορικές και θεολογικές προϋποθέσεις της μεταρρυθμίσεως του 1924, ποιο είναι το ασφαλές ερμηνευτικό πλαίσιο αυτής της αλλαγής, η οποία προεξένησε τόση αναστάτωση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες κατά παράδοση ορθόδοξες χώρες. Αν και κατά καιρούς έχουμε απαντήσει τεκμηριωμένα στα κέρια αυτά ερωτήματα, θεωρούμε σκόπιμο να επανερχόμεθα εις αυτά, διότι αντιμετωπίζουμε συνήθως όχι μόνο την άγνοια, αλλά δυστυχώς και την έλλειψη ειλικρινίας από εκείνους οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις για σοβαρή ιστορική έρευνα και θεολογική κατανόηση των πηγών. Θα αναφερθούμε στο πλέον πρόσφατο παράδειγμα, στο οποίο όμως συνοψίζεται η επιχειρηματολογία όλων εκείνων όσοι έγραψαν εναντίον των αντιοικουμενιστών του Πατρίου Ημερολογίου εντεύθυν του 1924. Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, επί τη 80η επετείο της αλλαγής του ημερολογίου, είδε το φως της ηλεκτρονικής δημοσιότητος ένα άρθρο του Ιεροκήρυκος καθηγητού της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, πατρός Αθανασίου Κολά. Το άρθρο αυτό θεμελιώνεται σε δύο κυρίως θέσεις, οι οποίες όμως, όπως θα αποδείξουμε, είναι σαφρές και βρίσκονται εκτός ιστορικής και θεολογικής αληθείας. Ο Λόγιος Αρχιμανδρίτης υποστηρίζει πρώτον ότι το όλο ζήτημα παρουσιάστηκε δήθεν ως μεγάλο ποιμαντικό πρόβλημα, το οποίο απαιτούσε λύση όταν η πολιτεία κατά τον Ιανουάριο του 1923 υιοθέτησε το ημερολόγιο της Δύσεως, με αποτέλεσμα στην Ελλάδα να ισχύουν δύο ημερολόγια. Η αλλαγή, γράφει, έγινε για λόγους ποιμαντικούς. Δεύτερον, συνεχίζει ο Λόγιος Αρχιμανδρίτης, οι παλιοημερολογίτες της Ελλάδος δήθεν λατρεύουν τις 13 ημέρες και έτσι έγιναν ημερολογιολάτρες,
και άρα ειδωλολάτρες. Έχουν γίνει ημερολατρίτες. Ασκούν δήθεν την ημερολατρεία, η οποία είναι ειδωλολατρεία και οδηγεί στην κόλαση. Ποια είναι όμως η αλήθεια η οποία αναιρεί εκ βάθρων τις επιεικώς εξωπραγματικές αυτές θέσεις? Εν πρώτης, ο Λόγιος Αρχιμανδρίτης προβαίνει στις εξής κέρυες παραλήψεις, αν όχι παρασιωπήσεις, ενώ φαίνεται ότι έστω και εν μέρη γνωρίζει τις πηγές. Πρώτη παράληψη. Το ημερολογιακό ζήτημα δεν προέκυψε το έτος 1923 ως κεραυνός ενεθρία, ώστε να απαιτεί μίαν επίγουσα λύση. Δευτέρα παράληψη. Η μεταρρύθμιση του εκκλησιαστικού ημερολογίου είχε προγραμματιστεί από τους οικουμενιστάς ποιμένας των Αθηνών και της Κωνσταντινούπολης βάσει προϋποθέσεων καθαρώς θεολογικών. Ας αναφερθούμε συνοπτικά στην πρώτη παράληψη, δηλαδή στις ιστορικές προϋποθέσεις της μεταρρυθμίσεως. Την 10η Ιανουαρίου του 1919 στην Κωνσταντινούπολη ανετέθη από την Σύνοδο σε ειδική επιτροπή η σύνταξη μιας εκθέσεως, η οποία τελικά υπευλήθη την 19η Οκτωβρίου του ιδίου έτους και έλαβε συνοδική έγκριση. Από την έκθεση αυτή προέκυψε κατά μήνα Ιανουάριον η εγκύκλειος του 1920, η οποία διελάμβανε περί προσεγγίσεως και διενώσεως των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών προς σχηματισμών κοινωνίας εκκλησιών. Η δε εν χριστιανική αγάπη ένωσης πασών των εκκλησιών, έλεγε, θα υπήρχε το δήθεν και με την παραδοχή από ορθοδόξους και ετεροδόξους ενιαίου ημερολογίου. Ακριβώς τότε, την 23η Ιανουαρίου του 1919, ο Μητροπολίτης Αθηνών, Μελέτιος Μεταξάκης, έθεσε επισήμως στην Σύνοδο το θέμα της μεταβολής του εκκλησιαστικού ημερολογίου και ανετέθη σε ειδική επιτροπή η σχετική μελέτη. Βάσει του πορίσματος της Επιτροπής, την 20η Μαΐου του 1919, απεφασίστη παμψηφή υπό τη Συνόδου η μεταρρύθμιση. Πρέπει να μεταβληθεί το ημερολόγιον, ετώνησε ο Μητροπολίτης Αθηνών Μελέτιος. Τρίτον, το 1922 στην Κωνσταντινούπολη ο Μητροπολίτης Βυζής Άνθιμος εκδίδει το πολυσέλιδο βιβλίο του με τον τίτλο «Το ημερολογιακό ζήτημα», το οποίο είχε προοπτική οικουμενιστική και μέσω του οποίου αυτός ανεδείχθη ο θεωρητικός της μεταρρυθμίσεως. Σημειωτέων ότι ο Μητροπολίτης Άνθιμος ήταν ο πρόεδρος της Πατριαρχικής Επιτροπής, η οποία εξεπώνησε την έκθεση του 1919 και παρήγαγε την εγκύκλειο του 1920. Τέταρτον, την 3η Φεβρουαρίου του 1923, ο Μελέτιος Μεταξάκης, ως Πατριάρχης πλέον, προσκαλεί αντιπροσώπους των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Κωνσταντινούπολη προς συγκρότηση Πανορθοδόξου Συνεδρίου, το οποίο θα απεφάσιζε και για την ημερολογιακή μεταρρύθμιση προς εξυπηρέτηση, όπως έγραφε, και της πανχριστιανικής ενότητος. Πράγματι, το συνέδριο αυτό συνεκλήθη τον Μάιο του 1923 στην Κωνσταντινούπολη και εργάστηκε για το τελικό βήμα προς την ημερολογιακή καινοτομία, εφόσον μάλιστα μέσω αυτής δήθεν θα επιτυγχάνεται, όπως έγραφαν, η προσέγγιση των δύο χριστιανικών κόσμων, της Ανατολής και της Δύσεως, εν το εορτασμό των μεγάλων χριστιανικών εορτών. Πέμπτον, τον Απρίλιο και τον Δεκέμβριο του 1923 συνήλθε η 4η και η 5η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Μητροπολίτου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, κατά τις οποίες απεφασίστη οριστικώς η μεταρρύθμιση. Πάντως,
είναι λίγα ενδεικτικών ότι η εφαρμογή της καινοτομίας, όπως ορθότατα έχει παρατηρηθεί, όχι μόνο δεν υπήρξε πανορθόδοξος, αλλά και αντεκρούστη σχεδόν πανορθόδοξος εντός του έτους 1923, ο δε κύριος συντελεστής της αποφάσεως ήταν ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε φρόνημα αποδεδειγμένα οικουμενιστικό. Επομένως, είναι δυνατόν πλέον να συναγάγουμε τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα. Τα ενδεικτικά γεγονότα, στα οποία αναφερθήκαμε περιληπτικά και τα οποία διαδραματίστησαν ακριβώς κατά τις παραμονές του 1924, αποτελούν το πλαίσιο εκείνο δια του οποίου ερμηνεύονται οι ιστορικές προϋποθέσεις της μεταρρυθμίσεως. Εντός του πλαισίου αυτού καλλιεργήθηκε μεθοδικά, επίμονα και με πλήρη επίγνωση τόσο η εκκλησιαστική όσο και η πολιτική δυναμική της αλλαγής του πατρίου ημερολογίου. Το δήθεν μεγάλο ποιμαντικό πρόβλημα ήταν κατ' ουσίαν το πρόβλημα το οποίο δημιούργησαν οι οικουμενιστικοί κύκλοι Αθηνών και Φαναρίου, ώστε να παρουσιαστεί ως μοναδική και αναγκαία λύση η υιοθέτηση του νέου ημερολογίου. Ας αναφερθούμε τώρα στην δεύτερη παράληψη του Λογίου Αρχιμανδρίτου, δηλαδή στις εκκλησιολογικές προϋποθέσεις της καινοτομίας του 1924. Είναι πράγματι αδιανόητο να κατηγορούνται οι Ορθόδοξοι αντιοικουμενιστές του Πατρίου Ημερολογίου ως δήθεν ημερολογιολάτρες ή ημερολατρίτες και ως εκ τούτου ειδωλολάτρες. Πότε θα είχαν αυτές οι κατηγορίες κάποια βάση? Τότε και μόνο όταν οι ενιστάμενοι αντιοικουμενιστές θα είχαν αναγάγει το ημερολόγιο εις περιοπήν δόγματος, όταν δηλαδή θα είχαν απομονώσει το ημερολόγιο και θα είχαν προσδώσει σε αυτό σωτηριολογικό χαρακτήρα. Τούτο όμως ποτέ δεν έγινε, τουλάχιστον σε επίσημο και μάλιστα συνοδικό επίπεδο. Αντιθέτως, την προσοχή των ενισταμένων προσήλκυαν πάντοτε οι θεολογικές προϋποθέσεις της ημερολογιακής μεταρρυθμίσεως και οι προϋποθέσεις αυτές προσδίδουν αναμφισβήτητα εκκλησιολογικό χαρακτήρα στο ημερολογιακό ζήτημα. Δεν θα πρέπει ποτέ να λησμονείται η απόλυτα τεκμηριωμένη αλήθεια ότι η προοπτική της αλλαγής του ημερολογίου ήταν και εξακολουθεί να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικουμενική κίνηση, εφόσον εξυπηρετούσε άριστα τους σκοπούς αυτής. Ο οικουμενισμός ως εκκλησιολογική αίρεση ευθύς εξ αρχής, άμα τη επισήμου διακηρύξη του κατά το έτος 1920, προέτεινε την υιοθέτηση ενός κοινού ημερολογίου από όλους τους χριστιανούς, ώστε αυτοί, αν και δεν ήσαν ενωμένοι στην αλήθεια της πίστεως, να εορτάζουν ταυτόχρονα τις μεγάλες εορτές. Με την παράκληση να προσεχθεί ιδιαιτέρως, υπενθυμίζω την σχετική ενότητα του κειμένου της εγκυκλίου του 1920, η οποία αποτελεί τον καταστατικό χάρτη της οικουμενικής κινήσεως και τον θεμέλιο λίθο της αιρέσεως του οικουμενισμού, όπως αυτή δυστυχώς διακηρύχθη από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. «Η καθημάς εκκλησία», γράφει εγκύκλιος, «φρονούσα ότι οι των διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών προσέγγισης, προσαλλήλας και κοινωνία ούκ αποκλείεται υπό των υφισταμένων μεταξύ αυτών δογματικών διαφορών, έκρινε ότι δύναται η προσέγγιση σε αυτή και φιλία, η συνάφεια και κοινωνία, να εκφαίνεται και τεκμηριώνεται πρώτον δια της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονων εορτασμών των μεγάλων χριστιανικών εορτών υποπασών των εκκλησιών. Είναι προφανέστατο ότι το ημερολόγιο εθεωρείται από τους οικουμενιστάς ως θεμελιώδες ζήτημα και αναγκαίο εργαλείο προς επίτευξη του κυρίου σκοπού της οικουμενικής κινήσεως. Και ο σκοπός αυτός ήταν ανέκαθεν η προσέγγιση των χριστιανικών ομολογιών μεταξύ των, ώστε να δίδεται η εντύπωση
ότι αυτές είναι ήδη ενωμένες. Ταυτόχρονα όμως και να προάγεται η ουσιαστική ενότηση ως αποτέλεσμα της κοινής δράσεως. Η ενότηση δράσης διευκρίνησε το 1995 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, οδηγεί στην πλήρη ενότητα πίστης. Τιούτο τρόπος, η ενότηση θα γίνει κάποτε χωρίς να το καταλάβουμε, όπως έλεγε ο Οικουμενιστής Πατριάρχης Αθηναγόρας. Θα έρθει μόνη της, έτσι ξαφνικά, όπως ξαφνικά γίνονται όλα τα μεγάλα και ιστορικά γεγονότα. Αλλά και το λεγόμενο Πανορθόδοξο Συνέδριο, το οποίο συνήλθε το 1923 στην Κωνσταντινούπολη, είχε προοπτική οικουμενιστική και βάσει αυτής ασχολήθηκε με την διαρρύθμιση του ημερολογίου και τελικά απεφάσισε αυτήν. Ο πρόεδρος του συνεδρίου αυτού, ο Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάρτης, είχε δηλώσει ότι τους συνέδρους θα απασχολήσουν και τα αφορώντα εις την ένωση όλων των εκκλησιών. Επίσης, οι σύνεδροι του Πανορθοδόξου Συνεδρίου διευκρίνησαν ότι ασχολήθηκαν με το θέμα του ημερολογίου ως μέλη της πανχριστιανικής αδελφότητος και η μεταρρύθμισης επεδιώκητο, όπως αναφέρεται στα πρακτικά του Συνεδρίου, και προς εξυπηρέτηση εν γετούτο το μέρη της πανχριστιανικής ενότητος και της προσεγγίσεως των δύο χριστιανικών κόσμων, της Ανατολής και της Δύσεως, εν το εορτασμό των μεγάλων χριστιανικών εορτών. Επομένως, όπως η Πατριαρχική Σύνοδος του 1920, ομοίως και το Πανορθόδοξο Συνέδριο του 1923, είχε πλήρη την επίγνωση ότι το ημερολόγιο αποτελεί ένα κατάλληλο εργαλείο προκειμένου να προωθηθεί το οικουμενιστικό όραμα της κοινής δράσεως, η οποία θα οδηγούσε σταδιακά στην πλήρη ενότητα. Μιας ενότητας όμως όχι στην αλήθεια της πίστεως, αλλά συγκριτιστικού χαρακτήρους. Το ημερολογιακό ζήτημα λοιπόν δεν είναι δυνατόν εξ επόψεως εκκλησιαστικής να εξετάζεται απομονωμένο και καθεαυτό. Θα πρέπει η μεταρρύθμιση του 1924 να συνθεωρείται και να συνεξετάζεται με την οικουμενική κίνηση ως τέκνο προς μητέρα. Ο άρρηκτος αυτός σύνδεσμος, ο οποίος προσδίδει σαφέστατο εκκλησιολογικό χαρακτήρα στην καινοτομία, κατανοείται βαθύτερα και από την ταυτότητα των προσώπων τα οποία ανεμίχθησαν ενεργώς από το 1919 μέχρι το 1924 στις σχετικές διαδικασίες. Ας προσεγγίσουμε εν συντομία τους συνεργάτες της μεταρρυθμίσεως του εκκλησιαστικού ημερολογίου. Εν πρώτης, τον Μελέτιο Μεταξάκη, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε αρχικώς ως Μητροπολίτης Αθηνών 1918-1920, κατόπιν ως Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλιος 1921-1923 και τέλος ως Πατριάρχης Αλεξανδρίας 1926-1935. Ο Μελέτιος ήταν ήδη οικουμενιστής πρώτου πατριαρχικού διαγγέλματος του 1920. Το 1918, ως Μητροπολίτης Αθηνών, είχε ανεπίσημες οικουμενιστικές θεολογικές συζητήσεις περί ενώσεως τόσο με τους Επισκοπηλιανούς στην Αμερική, όσο και με τους Αγγλικανούς στην Αγγλία. Την 17η του Δεκεμβρίου του 1921, ευρισκόμενος στην Αμερική, εν ιερατική στολή μετέσχεν ιερουργίας εις ναών Αγγλικανών, συμπροσευχηθείς με ταυτόν γονιπετής προ Αγίας Τραπέζης, ειν εισπάσθη ομιλή σας και ευλογή σας τους εν το ναό. Το 1922, ως Πατριάρχης πλέον Κωνσταντινούπολιος, μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που από παλαιότερα είχε αναλάβει ο Μελέτιος για προσέγγιση των εκκλησιών, αποφασίστηκε να αναγνωρίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο τις χειροτονίες της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι ο αυτός Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης έδειξε τάσεις αναγνωρίσεως
και της μυστηριακής επικοινωνίας μετά της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Επίσης, η συμβολή του στην σύνταξη της Οικουμενιστικής Εγκυκλίου του 1920 πρέπει να ήταν πολύ σημαντική, εφόσον στην Τρίτη Πανορθόδοξο Διάσκεψη της Ρόδου του 1964 η εγκύκλιος αυτή εχαρακτηρίστη ως διακήρυξης του Μελετίου Μεταξάκη. Ο Μελέτιος το 1923 συνεκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη το γνωστό Οικουμενιστικό Πανορθόδοξο Συνέδριο, το οποίο απεφάσισε και προώθησε καθοριστικά την μεταρρύθμιση του 1924. Σημειωτέων ότι στην πέμπτη συνεδρία του συνεδρίου αυτού είχε προσέλθει ο Αγγλικανός επίσκοπος Τέος Οξφόρδης Γκόρ με τον συνοδόν του ιερέα Μπάξτον, οπότε και διημίστη διαφωτιστικός διάλογος για την ένωση Ορθοδοξίας και Αγγλικανισμού. Τέλος, η Εκκλησία Αλεξανδρίας επί Πατριάρχου Μελετίου υιοθέτησε το νέο ημερολόγιο και ανεγνώρισε το κύρος των Αγγλικανικών χειροτονιών του 1930. Κατόπιν, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο οποίος έδρασε οικουμενιστικά ως αρχιμανδρίτης και καθηγητής Πανεπιστημίου 1914-1923 και κατόπιν ως Μητροπολίτης Αθηνών 1923-1938. Το 1918, μαζί με τον Μελέτιο Μεταξάκη, είχε λάβει μέρος στις οικουμενιστικές θεολογικές συζητήσεις περί ενώσεως με τους επισκοπελιανούς και αγγλικανούς στην Αμερική και στην Αγγλία. Ως αρχιμανδρίτης, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος εγνώριζε πολύ καλά την Οικουμενιστική Εγκύκλιο του 1920 και εργάστηκε στις προοπτικές της. Είναι ενδεικτικόν ότι είχε λάβει μέρος στο προκαταρτικό συνέδριο της Παγκοσμίου Κινήσεως Ζωή και Εργασία τον Αύγουστο του 1920, όπου ο Λουθυρανός Αρχιεπίσκοπος Ουψάλης της Σουηδίας Σόδερμπλομ, κρατών αναχείρα στην εγκύκλιον του 1920 του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εξήρε το περιεχόμενο αυτής. Επίσης, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος συμμετείχε στην προκαταρτική συνέλευση του Πανχριστιανικού Συνεδρίου Πίστης και Τάξης, πάλι τον Αύγουστο του 1920, ως αντιπρόσωπος των Εκκλησιών Ελλάδος και Κύπρου. Οι 18 Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι στο συνέδριο αυτό προέβησαν εις καταρτισμών επί τη βάση της Πατριαρχικής Εγκυκλίου του 1920 προγράμματος εργασίας της συνδιασκέψεως αυτής. Επομένως, θα ήταν εκτός πραγματικότητος εκείνος ο οποίος θα επίστευε ότι ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ως Μητροπολίτης Αθηνών το 1924, όταν προέβη στην, όπως χαρακτηρίστηκε, βιαίαν αλλαγή του ημερολογίου, δεν τελούσε υπό την επίδραση του οικουμενισμού και ειδικά της εγκυκλίου του 1920. Άλλωστε, είναι εξόχως ενδεικτικό, εν προκειμένου, ότι ο Ιεράρχης, ο οποίος εξεφώνησε την 23η Δεκάτου του 1938 τον επικίδιο του εκδημήσαντος Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, επενούσε αυτόν, διότι εκτός των άλλων, ο εκλοιπών πρωθιεράρχης καλλιέργησε τον προς τα ξένας εκκλησίας φιλικών σύνδεσμων, διέθρεψε των φλογερών πόθων προς συνεννόηση με ταυτόν και το σού τους κατέβαλε κόπους υπερανθρώπος εργαστής υπέρ της ενώσεως πασών των χριστιανικών εκκλησιών. Θα ήταν πράγματι πολύ ενδιαφέρον να παρουσιάζαμε την οικουμενιστική ταυτότητα και άλλων παραγόντων της λυπηράς εκείνης περίοδου, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό το οικουμενιστικό κλίμα εντός του οποίου εγεννήθη το ημερολογιακό ζήτημα ως ομοφιές τέκνων της οικουμενικής κινήσεως. Επειδή όμως ο λόγος έχει μακρυνθεί αρκετά, θα αναφερθώ επιγραμματικά σε μερικά μόνο πρόσωπα τα οποία σχετίζονται με τους Μελέτιο Μεταξάκη και Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, προκειμένου να ολοκληρώσω το πρώτο μέρος της ομιλίας μου. Αναφέρω λοιπόν τον Πατριαρχικό Μητροπολίτη Σελευκίας Γερμανό, βασικό συντάκτη της Εγκυκλίου του 1920,
από τους προτεργάτες της οικουμενικής κινήσεως και κυριολεκτικά βετεράνο οικουμενιστή. Τον επίσης Πατριαρχικό Μητροπολίτη Άνθιμου Βυζής, θεωρητικών της μεταρρυθμίσεως, πρόεδρον της Επιτροπής του 1919, η οποία προετοίμασε την εγκύκλιο του 1920, την οποία και υπέγραψε ως συνοδικός. Και τέλος, τον καθηγητή Αμίλη Καλιβιζάτο, εκ των πρωτοπόρων της οικουμενικής κινήσεως. Ελπίζω ότι η συνοπτική αναφορά στις ιστορικές και θεολογικές προϋποθέσεις της ημερολογιακής καινοτομίας του 1924, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την οικουμενική κίνηση, πείθει τους καλοπροαιρέτους ώστε να θεωρούν ως σαθρά τα επιχειρήματα εκείνων οι οποίοι επιθυμούν να παρουσιάσουν την μεν μεταρρύθμιση ως λύση δήθεν ενός μεγάλου ποιμαντικού προβλήματος, την δε αιμονή στην πατροπαράδοτη ημερολογιακή τάξη ως δήθεν ημερολογιολατρίαν, ημερολατρίαν και ειδωλολατρίαν. Θα συνεχίσω όμως μετά την προβολή της ταινίας. Ευχαριστώ.